ήταν η επιτομή του πάθους και της αποφασιστικότητας για την νίκη. Ακόμα 6 δευτερόλεπτα. Μονακό 94, ΑΕΚ 99. Ο Ξανθόπουλος θα επαναφέρει. Κλέβει ο Λακόμπ, άλλη μία επαναφορά για επίθεση 5 δευτερολέπτων της ΑΕΚ για να τελειώσει το παιχνίδι. Γκριν, φάουλ, δύο βολές, 3,5 δευτερόλεπτα ακόμα. Όλα έχουν κρυθεί. Κοιτάξτε το Βασίλη Ξανθόπουλο που ζητάει από τον κόσμο να συνεχίσει το τραγούδι. Όπως παλιά βασίλισσα ξανά η ΑΕΚ, όπως το 1968, έτσι και το 2018, πάλι στην Αθήνα, πάλι μπροστά στο κοινό της, τότε στο Καλλιμάρμαρο, μπροστά σε 80.000 θεατές, σήμερα στον Νίκος Γκάλης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, μπροστά σε 18.000 θεατές, η ΑΕΚ είναι βασίλισσα της Ευρώπης ξανά, είναι κυπελλούχος Ευρώπης, 53ο ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Η αγκαλιά των δύο προπονητών, των δύο φίλων, του Μίτροβιτς και του Σάκοντα. Ο χορός των θριαβευτών. ΑΕΚ 100, Μονακό 94. Η ΑΕΚ είναι κυπελλούχος Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της. Μετά το 68, το Καλλιμάρμαρο, μετά το 2000 στη Λοζάνη, το 2018 στον Νίκος Γκάλης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Αποσβολωμένοι παρακολουθούν οι παίκτες και το τεχνικό team της Μονακό, το μεγάλο πανηγύρι των παίκτων, της τεχνικής ηγεσίας, των διοικητικών παραγόντων και των οπαδών της ΑΕΚ που βιάστηκαν να μπουν στο παρκέ πριν από την απονομή. Κοιτάξτε το κοντράστ των συναισθημάτων. Ο Αμάρα Σι, ο αρχηγός της Μονακό, δίνει κουράγιο, προσπαθεί να δώσει κουράγιο στον Πολ Λακόμ.